Να βάλουμε στην κουβέντα μας την πρόεδρο του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μέρη Παχιαδάκη. Κυρία Παχιαδάκη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Παχιαδάκη, αν μη τι άλλο, ο προβληματισμός είναι έντονος τα τελευταία 24 ώρα, όχι μόνο τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά για εσάς, γιατί γνωρίζω ότι και το ξέρουμε όλοι, γνωρίζεστε χρόνια με το θέμα αυτό, όμως τα τελευταία 24 ώρα έχουμε συγκλονιστεί από τη νέα αυτή επίθεση, που γνωρίζουμε όλοι ποια θα ήταν η κατάληξή της, αν δεν είχαν προλάβει οι γύρω-τριγύρω τα χειρότερα. Είναι αλήθεια πως δεν είναι ενδοικογενειακή βία. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτό θα πρέπει να το ξεχωρίζουμε, γιατί εμείς ξέρουμε κάθε μέρα, βιώνουμε όλα αυτά την ενδοικογενειακή βία, τη ζούμε κάθε μέρα. Άλλωστε, να σας πω την ευκαιρία που μας έδωσαν πρόσφατα η αστυνομία πανελλαδικά, ότι είχαμε μέχρι σήμερα 3.100 περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Αυτό είναι όμως άλλο, αυτό που έγινε πρόσφατα, νομίζω ότι ξεπερνά το όριο ή τα όρια της βίας και αγγίζει πλέον τα όρια της εγκληματικής ενέργειας, γιατί έτσι πρέπει να την πούμε. Εγκληματική ενέργεια. Η κοπέλα που δεν τη χτύπησε, δεν τη μαχαίρωσε στην καρδιά για να μείνει στον τόπο. Τι να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να μπαίνει μέσα η λέξη τύχη, για να μην πάμε στον άλλο κόσμο. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, τυχερή στην ατυχία της, κυρία Παχιαδάκη. Δεν ξέρω, αλλά βλέπω όλους μας σοκάρουν και δεν είναι άνθρωπος, νομίζω, να μην σοκαριστεί από τέτοια γεγονότα. Και να πω την αλήθεια ότι λυπάμαι ιδιαίτερα, γιατί ξαναέγινε πάλι αυτό στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη και δεν ξέρω τι εικόνα αφήνουμε προς τα έξω, ότι υπάρχει αγριότητα μέσα στο χώρο μας, στον τόπο μας, στη γειτονιά μας, που μπορεί να μην είναι αλήθεια. Όμως αυτά τα περιστατικά είναι να μας βάζουν σε ένα κάδρο που τελικά δείχνει άλλη πραγματικότητα. Και είναι αυτή η αγριότητα που κρύβουν τα σπίτια, κυρία Παχιαδάκη, για την οποία προβληματιζόμαστε. Για εκείνη την αγριότητα η οποία, γιατί φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε σήμερα για ένα περιστατικό που, όπως είπατε και εσείς, ναι, είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όμως πριν δεν υπήρχαν σημάδια βίας. Διερωτάται κανείς και λέω πάρα πολλές φορές, συζητούμε, τι γίνεται, δεν βλέπουμε, δεν ακούμε. Είναι θέσφατο το ότι πρέπει κάποιος το αρσενικό να είναι πάνω από το θηλυκό γένος και επειδή έτσι μας έμαθαν, ή επειδή οι γυναίκες από τη φύση τους έχουν τη φυσική τάση ή την κλίση της υπακοής και όλα αυτά. Όμως αυτό δεν μπορεί να μπει μέσα στο κάδρο που σας είπα προηγουμένως. Είναι αλήθεια ότι περιστατικά βίας, βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά, και αν ρωτήσετε από την αστυνομία μέχρι την εισαγγελία και παντού, εμείς διαχειριζόμαστε πάρα πολλά περιστατικά, αλλά βέβαια θα πρέπει να σταθούμε και εκεί στο κομμάτι που λέμε, που μιλούμε πάντα για τα αθέατα περιστατικά. Ναι. Γιατί αυτό, από ό,τι αποδεικνύεται, ήταν αθέατο ή κάτι γινόταν μέσα, δεν ξέρω πόσοι το είχαν πάρει χαμπάρι και πόσο στο στενό οικογενειακό περιβάλλον είχε γίνει γνωστό, αλλά από την περιραίουσα ατμόσφαιρα βλέπουμε ότι ήταν περίπου αθέατο. Ή ξέρετε, είμαστε μέσα στα παραδοσιακά αυτά τετριμένα αυτά τα σπίτια, τα οποία πίσω από τις πόρες που γίνονται τόσα και δεν γίνονται γνωστά. Οπότε έχουμε φτάσει, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο στο φαινόμενο της κλειδαρότρυπας. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η ανοχή πάρα πολλές φορές έχει ενοχικά συμπτώματα, τα οποία θα πρέπει όλοι, σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, να τα ανιχνεύουμε. Έτσι. Και η ανοχή του περιβάλλοντος, του οικογενειακού περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος που βρίσκεται λίγο έξω από την πόρτα του σπιτιού που οι κακοποιητικές συμπεριφορές συμβαίνουν, η ανοχή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, κυρία Παχιαδάκη, γιατί η ανοχή σε ένα σημείο μπορεί να φτάνει και συνενοχή, όταν, ας πούμε, το οικογενειακό περιβάλλον γνωρίζει για μια κατάσταση που συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι και ότι μια γυναίκα δέχεται πολύ βίαιες κακοποιητικές συμπεριφορές και δεν κάνει κάτι γι' αυτό, γιατί ντρέπεται
τον περίγυρο, γιατί ντρέπεται το χωριό, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί δεν μπορεί να δεχτεί ότι το παιδί της είναι αυτό που, είναι, που ασκεί την κακοποιητική συμπεριφορά, τότε πολλές φορές φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε «Αχ, έγινε το κακό». Αλήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ, αυτό είναι κομμάτι της αλήθειας, της πραγματικής αλήθειας. Γιατί προσωπικά θα πρέπει να σας πω ότι πάντα μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, οραματίζομαι ή οραματιζόμουν πάντα ότι θα έρθει η μέρα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι λίγο έως πολύ έχουμε όλοι συμβάλει στο να γίνει μια λιγότερο σκληρή κοινωνία. Mm-hmm. Ας το πάρω, ας πούμε αυτή τη λέξη, γιατί είναι σκληρή τελικά αυτή η κοινωνία. Ξέρετε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι γονείς ότι τα καλούπια της βίας δεν φτιάχνονται αργά, φτιάχνονται νωρίς. Πρέπει λοιπόν το καλούπι αυτό που εμείς όλοι είμαστε συνένοχοι, εάν γίνει κακό αυτό το καλούπι, θα κακοφορμήσει όπως λέμε. Θεωρώ ότι όλοι είμαστε συνένοχοι εφόσον ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές, είτε είναι μέσα στο σπίτι, είτε οι γονείς οι ίδιοι, οι οποίοι πολλές φορές θέλουν να γλυκάνουν το χάπι ή να μην βγουν προς τα έξω. Αλλά να που έρχεται η μέρα που είναι υπόλογη για αυτό που γίνεται, είτε σε μεγάλη, είτε, γιατί ξέρετε, αυτή η νεαρή ηλικία, η βιωματική ζωή που έχει ζήσει ένας άνθρωπος, κάποια στιγμή θα βγει προς τα έξω. Και τότε όλοι ντρεπόμαστε. Ναι, και το λέω αυτό γιατί θεωρώ, χωρίς καμία διάθεση να κρίνω, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί γονείς να μην αναγνωρίζουν στα παιδιά τους συμπεριφορές, ακόμα και αν δεν μιλάει μία γυναίκα, ακόμα και αν δεν μιλήσει μία γυναίκα, τα σημάδια νομίζω στο περιβάλλον, στο πολύ κοντινό περιβάλλον, φαίνονται ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάποιος εδώ ασκεί μία κακοποιητική συμπεριφορά ή κάποιος δέχεται μία κακοποιητική συμπεριφορά. Τα σημάδια κάποιες φορές μιλάνε και μόνα τους, έτσι δεν είναι, κυρία Παχιαδάκη? Βεβαίως, αυτό είναι. Αγαπημένη Νικολέτα, κυρία Σπακιανάκη, πρέπει να πούμε ότι τα πρότυπα αναπαράγονται. Ναι. Εάν το πρότυπο είναι αυτό το οποίο το βλέπει ο γονιός και ο οποίος βλέπει και τη δική του συμπεριφορά μέσα από τη συμπεριφορά του παιδιού του. Γιατί εμείς όταν μπαίνουμε στα σχολεία, όταν βλέπουμε ακόμα και στα δημοτικά, φτάνουμε στο γυμνάσιο, πάμε και στα λύκεια, πάμε στην εφηβεία, και βλέπουμε ότι ήδη έχει διαμορφωθεί ένας χαρακτήρας τον οποίο έχει αναγνωρίσει ο γονιός. Δεν επιρρύπτουμε ευθύνες μόνο στο γονιό, διότι ξέρουμε ότι όλα αυτά, μαζικά μέσα ενημέρωσης, από τη γλώσσα, από το περιεχόμενο της εκφοράς του λόγου και όλα αυτά δημιουργούν αυτό το αφήγημα που λέμε εμείς σήμερα. Όμως θα πρέπει όλοι να επαναλαμβάνουμε τη λέξη, η ανοχή είναι εγκληματική ανοχή. Mm-hmm. Ενοχή, διότι αυτή αφήνει, ανοίγει δρόμους, μεγάλους διαδρόμους και μεγάλους δρόμους για να φτάσει κανείς στο προχρεστινό αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι, δεν ξέρουμε περισσότερα. Φοβάμαι όμως, γιατί το είπατε πιο μπροστά, ότι κάτι υπήρχε. Κάτι ήταν πίσω από όλο αυτό. Δεν είναι τόσο απλό να τσακωθείς με τον άνθρωπό σου, ακόμα και αν είναι σύντροφος, ακόμα και αν είναι ο σύζυγος ή ακόμα και ο πατέρας των παιδιών σου. Κάποια στιγμή να του αντιμιλήσεις ή να του πεις κάτι που δεν του αρέσει και δεν του γουστάρει αυτό που του είπες, να πάρει το κουζινομάχαιρο και να σε στείλει στον άλλο κόσμο. Δεν είναι αυτή η ζωή. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Mm. Πώς να το κάνουμε? Επιρρύπτουμε ευθύνες. Εγώ είμαι πάρα πολύ φορτισμένη και το, ακούτε ίσως και την εκφορά του λόγου μου. Ακούγεστε και το κατανοούμε αυτό, κυρία Παχιαδάκη, ναι. Δεν αντέχετε πια αυτό. Σας λέω, δουλεύουμε τόσα χρόνια. Φωνάζομαι και λέμε, ελάτε, υπάρχει, βλέπετε κάτι. Προσκαλούμε, προκαλούμε ανθρώπους, γυναίκες, ελάτε, άντρες. Εμείς κάνουμε και θύματα. Κάνουμε παιδιά, μπορούμε να έρθουν, αν έχουν κάτι, αν υποψιάζονται κάτι, κάτι που δεν πάει καλά στον σύντροφό τους, ας έρθουν. Εμείς έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, το φωνάζω ανοιχτά και το λέω. Μπορούμε, δεν είμαστε θεοί, μπορούμε όμως να βοηθήσουμε να διαχειριστούν το πρόβλημά τους. Είναι ειλικρινά, είναι τόσο απλό και δεν γίνεται αλλιώς. Κάποιοι πρέπει να νοιαστούν. Νοιάζεται η πολιτεία, όχι σε αυτό το βαθμό που θα θέλαμε. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι φορείς, δεν είναι μόνο, είναι οι φορείς οι οποίοι
δουλεύουν όλα αυτά με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο θέμα. Επειδή ενδεχομένως, κυρία Παχιαδάκη, μπορεί να μας ακούνε οι γυναίκες αυτή την ώρα, που ενδεχομένως να δέχονται κάποια μορφή κακοποιητική συμπεριφορά, υπάρχει ένα προστατευτικό πλαίσιο, υπάρχει ένα προστατευτικό δίχτυ, υπάρχουν φορείς, υπάρχει ο σύνδεσμος ο δικός σας, υπάρχουν φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν και με διακριτικότητα αρχικά, να πάρουν συμβουλές, να πάρουν κατευθύνσεις, πώς πρέπει να χειριστούν την κατάσταση που βιώνουν, τι πρέπει να κάνουν. Ακριβώς. Και ξέρετε, τώρα είναι καλό και το λέω συνεχώς, ότι σήμερα υπάρχει μια υπηρεσία ακόμα και στην αστυνομία, γιατί είναι ο πρώτος φορέας στον οποίο συνήθως απευθύνεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει κακοποιηθεί. Και εκεί είναι, το λέω, ότι η πολιτεία έκανε κάτι. Αυτό είναι σπουδαίο όμως, για να μπορέσει να δώσει μια απάντηση υπεύθυνη σε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία είναι απελπιστική. Πάρα πολλές φορές πραγματικά βρίσκεται σε μια απελπισία και ζητά μια καλή κουβέντα ή πού να πάει, πού να διαχειριστεί το πρόβλημα. Άρα υπάρχουν τρόποι, υπάρχει τρόπος για να μπορεί να ξεφύγει. Αρκεί να μάθει ότι η σιωπή δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Έτσι. Και εμείς πάντα έχουμε το δικό μας το μότο που λέμε: στη βία η σιωπή δεν είναι χρυσός. Έτσι. Ανατρέπουμε αυτό το δεδομένο. Το λέμε όταν μιλάμε για τη βία, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Το βγάζουμε προς τα έξω, μιλούμε, κουβεντιάζουμε, συζητούμε, εκτονωνόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν εκτόνωση. Πρέπει να γιατί μέσα τους συνήθως οι άνθρωποι, Νικολέτα μου, έχουν μέσα τους μαζέψει πάρα πολύ μίσος και πολλές φορές είναι θυμός. Αυτός ο θυμός θα πρέπει κάπου να εκτονωθεί. Και ο άντρας και η γυναίκα. Εγώ δεν λέω, ούτε δίνομαι άφεση αιματιών, όμως αντί να φύγει έξω να πει, ωραία, φεύγω έξω. Εγκαταλείπω, σε διώχνω, πήγαινε στους γονείς σου, πάρε το δρόμο σου. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε σε αυτές τις εγκληματικές καταστάσεις. Αυτό είναι νομίζω η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση στα ερωτήματα τα μεγάλα που έχουμε όλοι. Έτσι. Και να μάθουμε να σεβόμαστε και τα όρια του άλλου, κυρία Παχιαδάκη, ότι μέχρι εκεί μπορώ, μέχρι εκεί θέλω. Και το δικό μου το θέλω δεν μπορεί να το επιβάλλει κανένας. Σωστά. Μα αυτό νομίζω πως είναι για το δεδομένο μας. Και νομίζω πως όλοι είμαστε έλογα όντα. Αυτό μας έκανε τη διαφορά με τα ζώα. Μπορούμε και μιλούμε μέσα από μια λογική η οποία να τη βάλουμε και σε εισαγωγικά. Δεν πειράζει. Η λογική μας αυτή θα μου δώσει τον τρόπο να μπορέσω να διαχωρίσω και να ξεχωρίσω αυτό που μου κάνει καλό ή κακό και να επιλέξω το καλύτερο για μένα. Έτσι. Και να μάθουμε και από νωρίς τα παιδιά μας σε αυτή τη λογική, για να μεγαλώσουμε υγιείς ενήλικες, κυρία Παχιαδάκη. Πάντα το λέμε αυτό και πάντα μιλούμε για τις βιωματικές καταστάσεις και πάντα μιλούμε για τις, όταν πηγαίνουμε και στα σχολεία και παντού, μιλούμε για τις έμφυλες ανισότητες. Αυτές οι ανισότητες είναι που αναπαράγουν τις νοσηρές αντιλήψεις. Και αυτές τις αντιλήψεις που λένε οι αντιλήψεις αυτές, ότι ωραία, το αρσενικό διεκδικεί, το αρσενικό είναι ηγεμονικό. Δεν είναι έτσι όμως. Πάμε με την ουσία, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί με την ισότητα, γιατί αυτή είναι η αναζήτηση όχι φεμινισμού, αλλά είναι η ισότητα των ανθρώπων, γιατί πάντα μιλούμε για ανθρώπους και αυτό πρέπει να το βάλουμε μέσα στην κουβέντα. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Έτσι. Κανείς δεν είναι υπεράνθρωπος και κανείς δεν του έδωσε ούτε ο Θεός, ούτε η φύση, ούτε το περιβάλλον να είναι πάνω και πέρα από όλα.
Κυρία Παχιαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε για αυτά τα πράγματα χωρίς να υπάρχει κάποιο περιστατικό, νέο περιστατικό για το οποίο μας δίνει τη βάση για τη συζήτηση. Εύχομαι το κομμάτι αυτό που λέγεται έφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία ή μορφές που μπορεί να παίρνει, κάποια στιγμή να θυμίζει κάτι πολύ μακρινό. Ξέρω ότι είναι αυτό μια ευχή, αλλά δεν μπορώ να μην το εύχομαι. Ελπίζω να μην γίνει απολύτως η τοπική αυτή η ευχή, και ελπίζω πάντα ότι όταν προσωπικά, όταν μου δίνετε το βήμα, να έχουμε να πούμε και ευχάριστα πράγματα. Έτσι. Και όχι πάντα σε μια βάση που είναι πάντα μας φέρνει πόνο. Και να το πούμε και αυτό, γιατί υπάρχουν και τα ευχάριστα, με την έννοια, κυρία Παχιαδάκη, ότι γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν αναζητήσει τη βοήθεια σήμερα έχουν ανθίσει, έχουν δημιουργήσει μια νέα ζωή και έχουν ξεφύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, και αυτό είναι η ευχάριστη παράμετρος σε αυτή τη συζήτηση. Θα πρέπει να την πούμε, γιατί ξέρετε, μπορεί να κλείνω με το θέμα μας, όμως αυτό που χαροποιεί σήμερα μια κοινωνία είναι ότι η γυναίκα κατάφερε να οικονομικά να γίνει ανεξάρτητη και να μην, γιατί ένας από τους μεγάλους λόγους ή ο κυρίαρχος λόγος που έμεναν γυναίκες ήταν ότι δεν είχαν ποτέ οικονομική ανεξαρτησία. Σήμερα λοιπόν δεν δικαιολογούνται οι άνθρωποι, οι γυναίκες αυτές οι οποίες έχουν πάρα πολλά βάρη πέρα από τη δουλειά τους, την οικογένεια και όλα αυτά τα γνωστά, ότι μπορούν να σταθούν στα πόδια τους με μια κατάλληλη συζήτηση. Και αυτό που σας είπα, τη λέξη διαχείριση. Η διαχείριση αυτή μπορεί να γίνει αν η γυναίκα αυτή έχει καταφέρει να σταθεί στα πόδια της, να έχει δυναμική και να πάει τη ζωή της παραπέρα. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας, κυρία Παχιαδάκη. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.